Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Δήμος Δέλτα είναι ένας Δήμος με πολλές ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για μια περιοχή που γυμνιάζει με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και καλύπτει εδαφικά το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού παράκτιου τόπου, το οποίο περιλαμβάνει και το Δέλτα των ποταμών Γαλλικού, Αξιού και Λουδιά, που αποτελεί ένα σημαντικό υδροβιότοπο. Θα μπορούσε λοιπόν, έχει όλες τις προϋποθέσεις, να είναι ένας πνεύμονας για όλη τη Θεσσαλονίκη. Μια περιοχή απίστευτου φυσικού κάλους, που θα πρόσφερε αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής στο λαό της ευρύτερης περιοχής. Παρ' όλα αυτά, φιγουράρει στις λίστες με τους πιο υποβαθμισμένους περιβαλλοντικά δήμους. Η συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια αφορά συγκεκριμένα το κομμάτι του παραλιακού μετόπου, στο οποίο θα αναφερθώ και εγώ εκτενέστερα στη συνέχεια. Ωστόσο, όταν μιλάμε για υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο Δήμο μας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και μία σειρά ακόμη ζητήματα. Η δυσοσμία και η ρήπανση από την ύπαρξη της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδου με τη λειτουργία ιδιαίτερα υπογόνων βιομηχανιών, όπως είναι τα ελβέστα διαβατά, δημιουργεί μία σειρά κινδύνους για την υγεία και για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής, όπως αναλύθηκε και από προηγούμενους ομιλητές, κίνδυνοι οι οποίοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι εάν αναλογιστούμε και τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που έχει αποτέλεσμα την υποστελέχωση και υπολειτουργία των δύο κέντρων υγείας που υπάρχουν στο Δήμο μας, τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη όχι μόνο αναβάθμισης τους, αλλά και δημιουργίας και ενός τρίτου κέντρου υγείας στη Σύνδο, λόγω ακριβώς της ύπαρξης της βιομηχανικής περιοχής εκεί. Μάλιστα, μόλις πριν λίγους μήνες έγινε γνωστή και η πρόθεση για την εγκατάσταση δύο μονάδων επεξεργασίας επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, μία εξέλιξη που προσωρινά αποφεύθηκε χάρη και στη μαζική αντίδραση και κινητοποίηση των κατοίκων και των φορέων των σωματείων. Ο ημιτελής βιολογικός καθαρισμός της Σύνδου, που εδώ και πάνω από μία δεκαετία παραμένει έτσι, κάνει ακόμη πιο ανυπόφορη την κατάσταση με τη δυσοσμία. Η άτυπη βιομηχανική περιοχή στο Κανοφόρο, σε μία περιοχή ακριβώς μέσα στον οικισμό, δημιουργεί τεράστια προβλήματα, καθώς δεν υπήρχε κανένα σχέδιο λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων, μεγάλων μεταφορικών εταιριών, logistics κτλ. Με αποτέλεσμα ανεπαρκείς υποδομές, οδικό δίκτυο που δεν μπορεί να σηκώσει βαρέα οχήματα, αυξημένη κίνηση, οι δρόμοι συχνά να είναι σπασμένοι με τρύπες, να πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, καθώς δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων στην περιοχή και γενικά είναι ανύπαρκτα τα αντιπλημμυρικά έργα. Ενώ και η διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από τον οικισμό δημιουργεί επιπλέον κινδύνους. Τρία δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, τα Κύμηλα, τα Μάλγαρα και η Βραχιά, εδώ και δεκαετίες, είναι αποκλεισμένα από την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Μάλιστα, το νερό το οποίο παίρνουν από δικές τους γεωτρήσεις είναι επικίνδυνο για την υγεία, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό. Και εδώ δεν έχει γίνει καμία κίνηση, τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από περιφέρεια και διοικήσεις των Δήμων, για τη λύση αυτού του ζητήματος παρά και τη συνεχής κινητοποίηση των κατοίκων. Και ερχόμαστε και στο θέμα του παραλιακού μετόπου. Μία έκταση πάνω από 6.500 θέματα, μήκος 30 χιλιόμετρα, που όπως είπα και πριν αποτελεί ένα σημαντικό υδροβιότοπο λόγω του δέλτα των τριών ποταμών. Εδώ η εικόνα είναι η εικόνα εγκατάλειψης. Υγρότοποι ρημαγμένοι, μπάζα και σκουπίδια, βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα, ανολοκλήρωτα δίκτυα ακάθαρτων και ομοίων υδάτων, ανεπαρκής αντιπλημμυρική προστασία, σε μια περιοχή μάλιστα που η θάλασσα είναι πιο ψηλά από το επίπεδο της γης λόγω της καθίζησης του εδάφους. Το παράκτημα ανάθωμα του καλοφορίου που έγινε δεκαετίες πριν είναι κακοσυγκριμένο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να κινδυνεύουν κυριολεκτικά να πνιγούν σαν τα ποντίκια από μια τυχόν υπερχείληση του νερού. Το τελευταίο καιρό, λοιπόν, έχει ανοίξει συζήτηση για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή. Αρχίζουμε να πούμε για σχέδια και μελέτες για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την αναβάθμισή της κτλ. Κυβέρνηση, δημοτικές και περιφερειακές αρχές, που με την πολιτική τους δεκαετίες τώρα ευθύνονται για την εικόνα που έχει σήμερα η περιοχή,
Γνωρίζουμε καλά ότι η ανάπτυξή τους είναι ανάπτυξη για τους λίγους. Για τα τμήματα εκείνα του κεφαλαίου που ωρεύονται το φιλέτο του παραλιακού μετόπου γιατί προσβλέπουν σε αύξηση των κερδών τους. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη για το κεφάλαιο και αναβάθμιση της ζωής του λαού δεν πάνε μαζί. Τέτοια ανάπτυξη και μάλιστα πράσινη είναι και οι μονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων που θέλουν να κάνουν στη σύνορα. Ανάπτυξη είναι και η δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, εντός του ευρύτερου χώρου που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του ομίλου των ΕΛΠΕ στα κλιματά, τη στιγμή που αποδεδειγμένα τα ΕΛΠΕ πολίτων όλη την Δυτική Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, δεν είναι ανάπτυξη η κατασκευή των απαραίτητων έργων για την παροχή πόσου νερού στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου μας, η κατασκευή επαρκών αντιπλημμυρικών έργων, δεν είναι ανάπτυξη η αναβάθμιση της ζωής των εργαζομένων με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σχολεία σύγχρονα με αίθουσες που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής μας, είναι συνεχής ο αγώνας ενάντια στην πολιτική υποβάθμιση της ζωής μας, ο αγώνας για μια ζωή που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας με τις απίστευτες δυνατότητες που δίνει σήμερα η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.